Κεντροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού απέκτησε το Βέλγιο 4 μήνες μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου. Την κυβέρνηση στηρίζουν το Εθνικιστικό Κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και το γαλλόφωνο Φιλελεύθερο Μεταρρυθμιστικό Κίνημα. Ο ηγέτης αυτού του κόμματος, ο 38χρονος Σαρλς Μισελ, θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Η τελευταία διαπραγμάτευση για την επίτευξη συμφωνίας διήρκησε 28 ώρες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Είναι σημαντικό για τη χώρα μας και τη σταθερότητα. Πρόκειται για μια ισχυρή συμφωνία με πολιτική βούληση για την προώθηση σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στα επόμενα χρόνια και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για αυτό. Ο Σαρλς Μισελ θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Βελγίου και ο πρώτος γαλλόφωνος φιλελεύθερος από το 1938. Τα 4 κόμματα συμφώνησαν στο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα οδηγήσει σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2018. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη από 65 που είναι σήμερα.